Ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη εκπομπή καταρχήν με πολύ δυσάρεστες πληροφορίες. Εγώ πρέπει να σας πω, φεύγω περίφροντης. Γιατί, τι φοβούμαι. Φοβούμαι μήπως πάμε στις εύκολες λύσεις. Δηλαδή, επειδή έχουμε πολύ κακή οικονομία αυτή τη στιγμή, ενώπιόν μας, υπάρχει ένα οικονομικό έρεμος. Φοβούμαι μήπως εκδηλωθούν από την πλευρά της Τουρκίας, παραδείγματος χάρη, προτάσεις για συνεκμετάλλευση, πράγμα το οποίο θα εγγράψει νέες υποθήκες στο Αιγαίο. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε να το αποφύγουμε. Έχουμε άλλες περιοχές στις οποίες μπορούμε πράγματι, οι επιστήμονες εδώ μας ενημέρωσαν, υπάρχουν περιοχές οι οποίες πράγματι μπορεί να είναι και πλουσιότερες ακόμα από τις διατιθέμενες στο Αιγαίο. Εάν υποτεθεί ότι δεχθούμε νέες πάλι παρουσίες τουρκικών συμφερόντων στον Αιγαϊκό χώρο, να ξέρετε ότι αυτές οι υποθήκες δεν παραγράφονται δυστυχώς. Δεν ξέραμε τίποτα, οι Τούρκοι ενεργούν ανά δεκαετία. Έχουν ξεκινήσει από τα γεγονότα του 55, το 65 με τα Κυπριακά, 75. Δεν ξέραμε τίποτα για το Αιγαίο, ενεφανίστησαν όμως το 95, όπως θα θυμόσαστε, με τα Ήμια. Και έκτοτε υπήρξε πλέον μια γκρίζα ζώνη, η οποία φροντίζει η Τουρκία να την εμπλουτίσει με διάφορους τρόπους. Εκεί λοιπόν, ή θα κάνουμε τις δουλειές μόνοι μας ή θα συνεργαστούμε και υπάρχουν πάρα πολλοί. Προσφάτως εμφανίστηκε το Ισραήλ στη μέση, είναι και η Λιβύη, είναι και η Αίγυπτος. Αλλά καταρχήν πρέπει να έχουμε το θάρρος να βγούμε έξω και να ανακοινώσουμε τις ζώνες της ελληνικής κυριαρχίας. Έτσι, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Κύριε Τσουτρέλη. Συμφωνώ με τις απόψεις του κυρίου, κυρίου Νικολάου και εκείνης του κυρίου Γεωργίου. Εκείνο όμως που προέχει είναι η οριοθέτηση του ελληνικού θαλασσίου χώρου από Ανατολάς μέχρι Δυσμάς. Αυτό είναι βασικό για τα πετρέλαια. Αυτά οι περίμενες ΑΟΣ. Ναι, ταυτόχρονα πρέπει να ιδρυθεί μια μικρή ομάδα, δεν έχει ανάγκη να πάρει νομική υφή, μια ομάδα 3-4 ανθρώπων, η οποία δεν θα κάνει έρευνες, θα αξιολογήσει τα υφιστάμενα στοιχεία, θα προετοιμάσει κείμενα διακηρύξεως διαγωνισμών. Έχουμε τέτοια από την Κύπρο, έχουμε από την Αίγυπτο, έχουμε από τη Λιβύη, διότι όλοι αυτοί αυτή τη δουλειά κάνουν, από τους Νορβηγούς ακόμη. Εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Όσο για τα άλλα, για το χρυσό, δεν είναι μόνο η Κασάνδρα Χαλκιδικής που περιλαμβάνει την Ολυμπιάδα, το στρατό, τη Στρατονίκη. Υπάρχουν τα χρυσορυχεία Θράκης, τις Σάπες και τα λοιπά, με εξίσου καλές περιεκτικότητες. Παραμένουν εκμετάλλευτα. Παραμένουν εκμετάλλευτα, διότι υπάρχει το πρόβλημα της αποδοχής της εκμετάλλευσης από το κοινωνικό σύνολο της περιοχής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δύο κουβέντες για θα. Εγώ είμαι επιστήμονας. Θα συνεχίζω να κάνω έρευνες. Θα συνεχίζω να ψάχνω, θα συνεχίζω να αναδεικνύω περιοχές. Το τι θα κάνει η πολιτεία με στεναχωρεί, αλλά δεν μπορώ να τους πω να γίνουν πιο σοφοί από ό,τι είναι. Πολύ ωραία κουβέντα. Κύριε Καραβέλα. Ναι. Καραβέλια. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Γεωργίου και άκουσα ήδη πριν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Μάνος. Ήδη βάζει το θέμα της συνεκμετάλλευσης ο κύριος Μάνος. Και μάλιστα με ένα επιχείρημα το οποίο δεν στέκει οικονομικά. Δηλαδή λέει. Να δώσουμε σε μια τρίτη εταιρεία να το βγάζει και να δούμε μετά σε ποιον ανήκει. Μα γιατί θα το βγάζει η εταιρεία αν δεν μπορεί να το πουλήσει. Δηλαδή το επιχείρημα αυτό δεν στέκει. Άρα περνάει ο κύριος Μάνος στη λογική της συνεκμετάλλευσης λέγοντας ότι θα το φυλάμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Το πετρέλαιο δεν μπορεί να εξάγεται από μια εταιρεία για να το φυλάει. Όχι, θα το βγάλει για το. Είμαι βέβαιος ότι δεν εννοεί αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω τι εννοεί. Εννοεί συνεκμετάλλευση. Και μάλιστα το έβαλε και για το 82, λέγοντας ότι μέχρι τότε η Τουρκία δεν μας είχε βάλει πρόβλημα. Κάτι θα τους έκανε ο Παπανδρέου και το βάλαν το 82. Αυτά δεν ισχύουν. Τελικά τι λέτε. Η Τουρκία αναπτύσσει μια στρατηγική ανάπτυξης διεκδικήσεων. Πόσο ισχυροποιείται είναι όλο και πιο μεγάλες. Αυτό το ζούμε από το 1974 και μετά, που μέχρι τότε δεν υπήρχε θέμα Αιγαίου και άρχισε να μπαίνει από την Τουρκία σταδιακώς. Άρα, επιπλέον για το θέμα της Θάσου που έχει γίνει η συζήτηση, γιατί από εκεί ξεκίνησε το ζήτημα, βρίσκεται μέσα, το έχετε παρουσιάσει πολλές φορές, στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο Μπάμπουρας. Είναι, πρέπει να γίνει άμεσα γεώτρηση από την Ελλάδα. Είναι δίπλα, δίπλα στη Θάσο στα χωρικά μας ύδατα. Όχι καν. Είναι στα 8 μίλια. Είναι στα 8 μίλια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων και των εμπειρογνωμόνων, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, πετρέλαιο υπάρχει.
Αλλά αν δεν αποφασίσουμε σε αυτή τη χώρα να κάνουμε management, να ανοίξουμε τις αγορές, να δούμε ότι μέσα από αυτά τα πράγματα μπορούμε να κερδίσουμε χωρίς συνδιαχείριση. Μόνοι μας, με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε και δίνοντας την ευκαιρία στην ελεύθερη οικονομία, στους επιχειρηματίες που δεν επιχειρούν σήμερα και δεν καινοτομούμε ως χώρα, να κάνουμε το άλμα στον ορυκτό πλούτο που έχουμε. Μάλιστα. Σε μια χώρα με έλλειμμα 15,4% και χρέος στο 126,8% του ΑΕΠ, δεν διανοούνται να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν να τρέξουμε ταχύτατα να ανοίξουν οι αγορές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι φανερό ότι αυτή η ιστορία δεν τελειώνει εδώ πέρα σήμερα και αυτή η εκπομπή έχει το κουράγιο και το θάρρος να προχωράει τα πράγματα και να τα κυνηγάει. Και αυτή την ιστορία, η οποία δεν τολμάνε κατά ένα περίεργο τρόπο, πρέπει να το πούμε και αυτό. Άλλα κανάλια δεν αγγίζουν την ιστορία του πετρελαίου και άλλοι δημοσιογράφοι δεν την αγγίζουν την ιστορία του πετρελαίου. Ότι εμείς είμαστε μάγκες ή καμπόιδες, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι αυτό το πράγμα πρέπει εμείς οι δημοσιογράφοι να το αναδεικνύουμε και να το πιέζουμε για να οδηγήσουμε. Είδατε ότι υπήρξε παρέμβαση. 2 παρά 5. Θέλει λίγο αντάρτικο. Πήραν τηλέφωνο, δεν θέλω να πω ακριβώς ποιος, γιατί δεν μου το δίνει δικαίωμα, αλλά από πολύ υψηλό ιστάμενο κυβερνητικό χώρο. Και μας είπαν ότι το ενδιαφερόμαστε, θέλουν να μας δώσετε στοιχεία. Θα τους δάχνουν τα στοιχεία από το πρωί και εμείς την ερχόμενη τρίτη προφανώς θα πάμε στο ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε κοντά μας αυτό το βράδυ και εσάς. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Τα λέμε την ερχόμενη τρίτη. Γεια σας.